Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε για το απόψινό live, φίλοι μου. 22 Μαΐου 2024. Περιμένω να μπουν οι φίλοι μας μέσα να κάνουμε και το σημερινό live. Περιμένουμε λίγο ακόμα να μπουν μέσα και θα ξεκινήσουμε με ένα μονόλογο δικό μου και μετά θα γράψετε τα θέματα ή τις ερωτήσεις που θέλετε να αναπτύξουμε. Τα μαθήματα δομικά και οι διαλέξεις συνεχίζονται. Θα πούμε κιόλας για το Facebook, γιατί μου κάνανε αναφορά στο λογαριασμό και έκλεισε ο λογαριασμός με τόσους χιλιάδες φίλους που είχα και με τόση εργασία που είχαμε κάνει. Για κάποιο λόγο δεν άρεσε σε κάποιους, κάνανε αναφορά και χωρίς την να μου δώσουν το δικαίωμα να μυθώ, βασικά δεν έχω καταλάβει και τι έγινε, κλείσανε το λογαριασμό. Στην αρχή πάνε προσωρινά, μετά πάνε για κάποιο λόγο μόνιμα και έφτιαξα τώρα αυτό το καινούριο το λογαριασμό στο Facebook με το όνομα Μισηλής με Y, για να το κάνω προσωρινά, να μπουν οι φίλοι μέσα, να έχω τουλάχιστον τους ανθρώπους που κάνουν τα μαθήματα, τις ομάδες μου και αυτά λοιπά. Αλλά όπως βλέπω δεν πρόκειται να ξανανοίξει και έτσι η εργασία, 5.000 φίλοι, 12 χρόνια περίπου έτσι με όλα αυτά τα πράγματα που ανέβασα στο Facebook, σβηστήκανε ή με αποκλείσανε, εν πάση περιπτώσει, για κάποιο λόγο το συλλογικό του Facebook δεν ήθελε. Πάνω σε αυτό το πράγμα έχουμε να πούμε ότι σεβόμαστε τους κανόνες του Facebook, όποιοι και αν είναι, αφού το συλλογικό θέλει έτσι και αποφάσισε έτσι, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Προχωράμε εμείς με καινούριο προφίλ και μπορείτε να με βρείτε και στο TikTok, μπορείτε να με βρείτε στο Instagram, μόνο που εκεί πέρα δεν ανεβάζω τέτοια πράγματα, και φυσικά στο κανάλι στο YouTube, που από εκεί οτιδήποτε θα μιλάμε πάλι από εδώ πέρα θα το ανεβάζουμε για να μπορείτε να το ξαναδείτε εκεί. Γι' αυτό λοιπόν πάλι στους φίλους που θα με δούνε στο YouTube, γιατί για κάποιο λόγο με χάσανε στο Facebook, έτσι ζητάω ένα, ας το πούμε, συγγνώμη, για να καταλάβετε ότι δεν σας έβγαλα εγώ είτε σας αφαίρεσα, αλλά μου κλείσανε, μου κατεβάσανε έτσι όλο το κανάλι, το προφίλ, τις ομάδες, τα πάντα εν πάση περιπτώσει που είχα. Δεν κλείσανε μόνο μια δημοσίευση που έκανα, μια ανάρτηση, αλλά μου τα κλείσαν όλα. Πάνω σε αυτό το πράγμα λοιπόν θέλω να πω, φίλοι μου, ότι το κάρμα συγκεκριμένων ανθρώπων που δεν βλέπουν τι κάνουν, γιατί είναι τυφλωμένοι από τη ζήλια, το μίσος, το θυμό και άλλου είδους κατώτερα έτσι πράγματα μέσα τους, και δεν βλέπουν την ενέργεια κάθε φορά που πειράζουν, είναι σαν να πηγαίνουν να πειράζουν ένα ποτάμι, να το σταματά, να το κόβουν, να το δηλητηριάζουν και να μην βλέπουν ότι αυτό το ποτάμι προχωράει και δίνει ζωή, θα λέγαμε, σε ένα χωριό. Γι' αυτό είναι καλό ο άνθρωπος μέχρι να μάθει τις ενέργειες που κάνει και πώς αυτές πολλαπλασιάζονται στο μέλλον, γι' αυτό λένε ενός κακού μοίρια έρχονται, να καταλάβουν και να σταματάνε το κάρμα που δημιουργούν, είτε για το συμφέρον είτε για οτιδήποτε άλλο έτσι πράγμα κάνουν, χωρίς να ξέρουν τη δύναμη, έτσι, την ένταση, το βάρος της ευθύνης τους. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά έτσι στο κανάλι μου, στο Facebook. Τώρα οι φίλοι που πρόλαβα και με έχετε κάνει άντε εδώ πέρα, θα ξεκινήσουμε μαζί να μου κάνετε εσείς τις ερωτήσεις, έτσι, δεν χρειάζεται να είμαστε πολλοί, καθώς θα το ανεβάσω μετά στο YouTube. Σκεφτείτε, γράψτε τις από τώρα τα θέματα που θέλετε να μιλήσουμε, να κάνω ένα πρόλογο και μετά θα αφοσιωθούμε έτσι στα δικά σας πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι μέσα. Οπότε συνδημιουργούμε μαζί, έτσι πάλι αυτό, να πούμε το καινούριο ξεκίνημα και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Λοιπόν, καλή μου φίλη, λοιπόν, σήμερα ξεκινήσουμε
με αυτό που στην πραγματικότητα λέμε όλοι αναβλητικότητα και καθυστέρηση. Με μια αγαπημένη μου φίλη, Παύλα, μαθήτρια, μιλήσαμε και κάναμε ένα μάθημα όσον αφορά τους στόχους που δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε καμιά φορά και τι μπαίνει ανάμεσα στο χρονικό διάστημα το οποίο βιώνουμε στο γραμμικό χρόνο και πώς εμείς μπορούμε να υπολογίζουμε κάθε φορά το πόσο μακριά είναι, κοντά είναι ο στόχος ο οποίος θέλουμε, έτσι, να επιτευχθεί. Όπως έχουμε πει και σε άλλα πράγματα μέσα μας, έχουμε στην πραγματικότητα πολλούς ρόλους, γιατί είμαστε πολυδιάστατοι και σε κάθε, θα λέγαμε, διάσταση στη συνείδησή μας, στην προσωπικότητά μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε φτιάξει συγκεκριμένες αντιδράσεις προς το περιβάλλον. Έχουμε φτιάξει λοιπόν τις χαμηλών δονήσεων αντιδράσεις, ρόλους αποκομμένους, και έχουμε και των πιο υψηλών δονήσεων, μερικοί άνθρωποι, τις αντιδράσεις, συγκεκριμένους ρόλους, πρότυπα, συμπεριφορές ανωτέρων, πιο ενωτικών με την ψυχή μας, έτσι, ρόλων που παίζουμε με το περιβάλλον μας. Κάθε φορά όμως μέσα μας, όπως έχουμε πει, στην αυτογνωσία μαθαίνουμε τι μιλάει μέσα μας κάθε φορά. Γιατί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν πάνε τόσο βαθιά ώστε να συλλάβουν ότι μέσα τους έχουμε πολλούς ρόλους, πολλά εγώ, πολλές συχνότητες, και να καταλάβουν από ποια συχνότητα μιλάνε, σκέφτονται, νιώθουν, πράττουν. Τους είναι δύσκολο μετά να μπορούν να λογαριάσουν και να δουλέψει το μυαλό τους με την έννοια να μπορούν να ανέβει η ενόρασή τους και να μπορούν να καταλάβουν αναλόγως τη συχνότητα του κάθε ρόλου που εψυχώνουν κάθε φορά, της κάθε συμπεριφοράς, κατά πόσο λοιπόν αυτή η συχνότητα θα τους οδηγήσει να ξέρουν πάνω κάτω πότε θα επιτευχθεί ο ζητούμενος στόχος που έχουν βάλει. Κάθε συγκεκριμένος ρόλος, κάθε συγκεκριμένη συμπεριφορά, κάθε συγκεκριμένη συχνότητα που έχουμε μέσα μας έχει και μερικές ιδιότητες. Και αυτές οι ιδιότητες έχουν, θα λέγαμε, την ιδέα ότι εάν συνεχιστούν με μια άσκηση, όταν τις ασκούμε δηλαδή, καθώς έχουμε πει ότι είμαστε φορείς συγκεκριμένων ενεργειών, όσο τις ασκούμε, τόσο στην πραγματικότητα, στην συχνότητα που τις ασκούμε, σε αυτή τη συχνότητα πάνω βασίζεται ο ρυθμός και η ταχύτητα την οποία έλκουμε την παράλληλη πραγματικότητα που λέμε στόχος. Κάθε φορά που εμείς όμως δεν ξέρουμε τον εαυτό μας και πετάγονται από μέσα μας λόγω συνήθειας, ασυνειδησίας, αντίδρασης, μη ελέγχου του εαυτού μας, έλλειψη αυτογνωσίας, έλλειψη παρατήρησης, έλλειψη εγρήγορσης στο τώρα, πετάγονται άλλοι ρόλοι, είναι στην πραγματικότητα σαν να έχουμε μια ταινία να παίξουμε και κάθε λίγο και λιγάκι σταματάμε, πατάμε pause για να δούμε μια άλλη ταινία και στην άλλη ταινία πατάμε pause και μετά βλέπουμε μια άλλη ταινία και έτσι το έργο καθυστερεί να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό σας έχω πει λοιπόν όταν ακολουθάμε το μέγιστο ενθουσιασμό μας, το μέγιστο πάθος μας, το μέγιστο ερωτά μας, είναι τέτοια συχνότητα της δόνησης που συνεχόμενα υπάρχει μέσα μας, που υπερνικάει όλες τις υπόλοιπες και έτσι είναι σαν να φέρνει πιο κοντά τους στόχους τους οποίους έχετε βάλει. Παραδείγματος χάρη, θα κάνουμε ένα απλό παράδειγμα που όλοι πάνω κάτω με τη διατροφή συνεχόμενα πράττουμε. Αν εμείς έχουμε φτιάξει δηλαδή ένα ρόλο και αυτός ο ρόλος θέλει για κάποιο λόγο να φτιάξει το κορμί μας και εμείς αυτό το ρόλο τον εμψυχώνουμε ανά στιγμή, ανά λεπτό, και μπαίνουμε σε αυτή την κατάσταση να μας ενθουσιάζει αυτό το πράγμα, να γεμίζουμε με ενέργεια, με μεράκι, με όρεξη, τότε κάθε φορά όλα τα υπόλοιπα στοιχεία θα πηγαίνουν στην άκρη σαν προτεραιότητες και έτσι είναι σαν να έλκουμε γρηγορότερα την επίτευξη του στόχου μας. Παραδείγματος χάρη, να αλλάξουμε το σχήμα του σώματός μας. Όμως όταν εμείς μέσα μας δεν ξέρουμε τον εαυτό μας και έτσι λοιπόν είναι σαν να πετάγονται άλλοι ρόλοι, και είπαμε ο κάθε ρόλος αναλόγως την συχνότητα που είναι έχει διαφορετική αντίληψη και σχέση και ένωση με τον υπόλοιπο λογαριασμό, με τον υπόλοιπο λογαριασμό του εαυτού μας, με τον υπόλοιπο λογαριασμό που έχουμε λογαριάσει τις πράξεις μας. Άρα στην πραγματικότητα κάθε φορά που εμείς θα θέλαμε για να χάσουμε παραδείγματος χάρη 10 κιλά να έχουμε το συγκεκριμένο ρόλο που τον ενθουσιάζει ασκώντας τη συγκεκριμένη ενέργεια να χάσει αυτά τα 10 κιλά και να φτιάξει το σχήμα του σώματός του,
κάθε φορά που μπαίνει μέσα κάποιος άλλος ρόλος, η ώρα που εμείς παίζουμε τον άλλο ρόλο που μπορεί να μην έχει σχέση με τον ρόλο που θέλει να χάσει αυτά τα 10 κιλά, κάθε φορά λοιπόν είναι σαν να απομακρύνεται ή να καθυστερεί ή να σταματάει η πορεία μας προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν είναι μόνο τα 10 κιλά, είναι η αυτογνωσία, είναι το οτιδήποτε το μυαλό σας κάτω από την επίρρεια του κάθε ρόλου έχει στόχο. Βλέπετε λοιπόν, όταν εμείς είμαστε μια συχνότητα και τη φτάνουμε 100% τη συχνότητα, τόσο γρηγορότερα έρχεται η επίτευξη του κάθε ρόλου που έχουμε αναλάβει να παίζουμε. Όσο εμείς όμως δεν έχουμε εγρήγορση και αυτός ο ρόλος που έχουμε επιλέξει συνεχόμενα διασπάται το μυαλό μας και πετάγονται άλλοι στη μέση, είναι σαν το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται λοιπόν να γίνει ποτέ. Γιατί όλο κάτι άλλο, έτσι το μυαλό μας εστιάζει και πηγαίνει κάπου αλλού. Καταλαβαίνετε λοιπόν, έτσι, όταν εμείς κάνουμε έναν οραματισμό για το μέλλον, πρέπει να ξέρουμε τη συχνότητα αυτού του ρόλου τον οποίο έχουμε επιλέξει να παίξουμε, που βάσει τις ενέργειες που αυτός ο ρόλος έχει θα μας φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, πρέπει να είμαστε στη δόνηση της προσευχής, προς ευχή, την ώρα που δεν είμαστε, θα λέγαμε, σε διαλογισμό, οραματισμό της προσευχής. Γιατί η προσευχή έχει να κάνει, σε έχω πει 500 φορές, με μια ευθυγράμμιση προς την κατάσταση αυτού που είμαστε. Δεν έχει να κάνει με παρακάλια. Έχει να κάνει με την ευθυγράμμιση προς την ευχή που έχουμε όλου του εαυτού μας. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι όσο δεν ξέρετε τον εαυτό σας και τι μιλάει μέσα σας, πετάγονται ορισμένα δαιμόνια, προγράμματα, στα καλά καθούμενα, από συνήθεια, από όλα αυτά τα πράγματα και σας καθυστερεί και πολλές φορές ξεκινάτε να κάνετε κάτι, ξεκινάτε να κάνετε ένα κύκλο, ξεκινάτε να φτάσετε σε ένα στόχο, ξεκινάτε να κάνετε οτιδήποτε έχετε φανταστεί, ονειρευτεί κάτω από μία δόνηση. Αλλά όταν η δόνηση αυτή αλλάζει και μπαίνουν άλλες δονήσεις μέσα, τόσο είναι σαν να σταματάτε την πορεία προς το κάθε στόχο. Ακριβώς και αυτό ανάποδα κάνουμε για τους ρόλους που πλέον δεν θέλουμε να παίξουμε. Είτε σαν ανθρωπότητα, είτε σαν άνθρωποι ατομικά μέσα μας, τι κάνουμε? Κοιτάμε να μειώσουμε λοιπόν τη συχνότητα των στόχων που μας πηγαίνουν στην καταστροφή, τους αυτοκτονικούς μας ρόλους. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε δει μέσα μας συγκεκριμένους ρόλους που είναι εντροπικούς, αυτοκτονικούς, καταστροφικούς και έχουμε δει λοιπόν που φτάνε, όσο λιγότερο τους εμψυχώνουμε, όσο λιγότερο τους βιώνουμε, όσο λιγότερο ασκούμε την ενέργειά τους μέσα από μας και γίνονται πράξεις αρνητικές, εντροπικές, αυτοκτονικές, καταστροφικές, τόσο περισσότερο καθυστερούμε να βιώσουμε το τέλος αυτού του ρόλου του αυτοκτονικού και να πεθάνουμε και να πονέσουμε και να φτάσουμε στο τέλος της κάθε εντροπικού ρόλου, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διάλυση του εαυτού μας. Βλέπετε λοιπόν πόσο στην πραγματικότητα είναι σημαντικό να ασκήσουμε την έννοια της παρατήρησης πολύ πιο βαθιά από το μόνο ότι νιώθω, από το μόνο ότι σκέφτομαι, και να μπουν μέσα μας να δούμε από ποια συχνότητα νιώθω, από ποια συχνότητα σκέφτομαι, από ποιο τσάκρα μιλάω, από ποιο τσάκρα νομίζω ότι μου μιλάει ο άλλος, από ποιο τσάκρα λοιπόν εγώ είμαι, αναλόγως τι εκπέμπω, αυτό θα λαμβάνω. Και έτσι μέσα μας ξέρουμε ότι, επειδή ανήκουμε λοιπόν και βλέπουμε στις δονήσεις και συχνότητες και δεν ξεγελιόμαστε από τη γοητεία των μορφών, των πακέτων, καταλαβαίνουμε λοιπόν τη δόνηση την οποία εκπέμπουμε, αυτή τη δόνηση λαμβάνουμε. Γιατί με τον τρόπο, όπως έλεγε και ο Χριστός, που κρίνεις τους άλλους, με τον ίδιο τρόπο θα κριθείς. Και έχει να κάνει με την έννοια που είπαμε, ότι όταν εμείς είμαστε σε μια συχνότητα, δεν μπορούμε να δούμε την άλλη τη συχνότητα, δεν μπορούμε να τη βιώσουμε. Βλέπετε, μόλις μάθετε και λειτουργείτε τον μυαλό σας με συχνότητες και δεν γοητεύεστε μόνο από τα πακέτα, έτσι, που είναι το 3D, η μορφή, που περικλείει, θα λέγαμε, μια συγκεκριμένη ενέργεια, τότε θα δείτε στην πραγματικότητα πώς όλα μαζί συνδυάζονται σε αυτό το ολογραφικό σύμπαν και πώς μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα και την κβαντική, αυτή την κβαντική συστοιχεία, ταλάντωση, που μαθαίνουν τώρα και οι επιστήμονες. Βλέπετε, σου λέει, αν δύο άτομα, έτσι, έχουν συσχετιστεί, όσο μακριά και να πάμε το ένα με το άλλο, αυτός ο συσχετισμός θα λειτουργεί ακαριαία, ακόμα και αν είναι σε άλλο σύμπαν, σε άλλο γαλαξία, διαφορετικά.
Αυτή η έννοια της συμβατικής έχει να κάνει με την έννοια του ολογραφικού σύμπαντος. Γιατί εφόσον το σύμπαν είναι ολογραφικό, γι' αυτό μπορεί να συνδεθεί η συνείδησή μας σε οποιοδήποτε μέρος. Άρα λοιπόν στην πραγματικότητα, επειδή είναι πολυεπίπεδος ο εγκέφαλός σας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να συνδεθεί σε όλες τις διαστάσεις του ολογραφικού σύμπαντος και σε όλα τα μέρη και πλάτη. Γι' αυτό λέμε στην πραγματικότητα ότι έχετε συνδέσεις με τις παράλληλες πραγματικότητες που εμείς εδώ στο γραμμικό χρόνο τις βιώνουμε σαν συνέχεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο εμείς εξασκήσουμε και μάθουμε πράγματα που τόσο καιρό λέμε αλλά τα έχετε στράβο μάθει, πρέπει να ξεπρογραμματιστείτε από τα παλιά, τα στραβά, είτε θελημένα είτε όχι, που σας μάθανε όταν ήσασταν μικροί. Να καταλάβετε λοιπόν μέσα σας πόσο δυνατοί είστε και έτσι μόνο όταν παίρνουμε την ευθύνη βλέπουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Η έννοια λοιπόν της αυτογνωσίας πρέπει να φτάνει στο βάθος της ψυχής μας. Άμα θέλουμε να πούμε ότι εμείς κάνουμε αυτογνωσία. Και ότι απλά δεν κάνουμε έτσι μερικά πράγματα επιφανειακά, αλλά πρέπει να ενώσουμε, σας είπα, το κέντρο με την επιφάνεια. Βλέπετε λοιπόν, επειδή έχουμε πολλές διασπάσεις του νου μας, στην πραγματικότητα αυτές οι διασπάσεις πρέπει να ξαναενωθούν. Με ποια έννοια? Να συνεργαστούν, να λειτουργούν σαν ολικός νους και όχι μόνο εμείς να έχουμε μερικά κομμάτια του νου μας. Με αυτή λοιπόν την έννοια, έτσι, με αυτό που σας είπα, θέλω να καταλάβετε ότι οτιδήποτε στόχο πρέπει και θέλετε να βάλετε, πρέπει να ασκείτε καθημερινά, ανά στιγμή και να μεγαλώσετε όσο περισσότερο χρειάζεται τη συχνότητα αυτή. Γι' αυτό λέμε ότι όταν έχετε ερωτευτεί κάτι και σας μαγνητίζει, αυτή η συχνότητα μεγαλώνει και πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τον έρωτα. Γιατί μας δίνει αυτή τη συχνότητα ώστε να γίνει κάτι αντιληπτό, κάτι να κρυσταλλωθεί, κάτι να φανερωθεί, κάτι να βγει στην επιφάνεια της συνείδησής μας. Πολύ πιο γρήγορα από κάτι που συνεχόμενα έχει διακοπές, pause, γιατί συνεχόμενα έχει παρεμβολές από άλλα μέρη του εαυτού μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ανθρωπότητα τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσει να βιώνει αυτά τα πράγματα, όπως έχουμε πει, και να ξεκινήσει, βλέπουμε λοιπόν, τις δύο παράλληλες πραγματικότητες που υπάρχουν στη γη. Τη μία που αναβαθμίζεται ο άνθρωπος και την άλλη που υποβαθμίζεται ο άνθρωπος. Και εμείς καλούμαστε μέσα σε αυτό το πέρα το πράγμα να βιώσουμε τον αληθινό, την αντιπροσωπεία μας, αυτό που πραγματικά θέλουμε. Από ένα σημείο και μετά σας είπα ότι είναι δύσκολο, λόγω όλης εντροπίας που έρχεται από το συλλογικό, πολλοί άνθρωποι να εξασκήσουν τη θέληση για να μπορούν να διαφέρουν. Γι' αυτό λέγεται και η εποχή των ηρώων. Γιατί όλο το κύμα όταν πάει προς τη μία πλευρά πρέπει να έχεις μάθει να αντιστέκεσαι και να λειτουργείς αντιπέστροφα που πηγαίνει ανάποδα. Βλέπετε λοιπόν ορισμένα πράγματα, ορισμένες τάσεις που έχει η ανθρωπότητα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν από όλο τον κόσμο. Αυτοί όμως που θέλουν να είναι πάνω από αυτές τις μηχανικές τάσεις, πάνω από τα ζώδια, πάνω από τη μηχανικότητα, πάνω από αυτό το πράγμα της ζωικής κατάστασης που ενώνεται τόσο πολύ με τη φυσική πραγματικότητα εδώ στο 3D που λέμε γη, πρέπει να μάθετε λοιπόν να πηγαίνετε βαθιά μέσα μας. Όσο πιο βαθιά πάμε μέσα μας, τόσο πιο πολύ βλέπουμε τις συμφωνίες που έχουμε κάνει που τώρα για μας είναι ασυνείδητες. Αλλά όσο ξυπνάμε στα βαθύτερα κομμάτια του εαυτού μας, τόσο βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα έχουμε τη δύναμη να επιλέξουμε πάρα πολλά πράγματα που τώρα φανταζόμαστε ότι δεν τα επιλέγουμε εμείς. Και αυτό σιγά σιγά με την έννοια της αυτογνωσίας, με τα μαθήματα, με την άσκηση, με συγκεκριμένες τα λέγαμε πρακτικές που κάνουμε, το φέρνουμε αυτό στην καθημερινότητα. Δεν φεύγουμε εμείς και πάμε σε άλλες διαστάσεις, αλλά ενσωματώνουμε τις διαστάσεις. Δεν φεύγουμε από το ένα τσάκρα και πάμε στο άλλο, ενσωματώνουμε τα τσάκρα. Η κουνταλίνη δεν είναι κάτι που σε πάει αλλού, η κουνταλίνη απλά γίνεται ο σύνδεσμος που ενώνει όλο τον οργανισμό και όλα θα λέγαμε τα επίπεδα για να μπορεί να γυρίζει ενέργεια και να λειτουργήσει ολοκληρωμένα. Γι' αυτό έχουμε πει λοιπόν και την έννοια της χρηστικής συνείδησης. Σας έχω πει ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι συμβολικά και τώρα με το Πάσχα που πέρασε ξαναπερνάει ο καθένας, θα λέγαμε, τη δική του Ανάσταση. Η έννοια της ανάληψης υπάρχει γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι
όπως λέει το σώμα μας ότι από χώμα είναι και σε χώμα ξαναπάει, έτσι και το πνεύμα μας από πνεύμα είναι και σε πνεύμα ξαναπάει. Κάθε φορά που μιλάμε για ανάληψη σημαίνει ξανά λαμβάνω πίσω το φως. Αυτό έχει να κάνει στην πραγματικότητα, γιατί η αρχή μας είναι πάνω στο πνεύμα, δεν είναι εδώ στην ύλη. Άρα όταν λέμε ανάληψη, ξαναμαζεύουμε πάνω τα κασικά αρχεία που κρυσταλώσαμε και τα κάναμε, θα λέγαμε, ζωή. Όπως στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι ο προτζέκτορας στο σινεμά είναι αυτός που κρατάει μέσα το έργο και όχι επειδή το στέλνει και χτυπάει πάνω στην οθόνη, στο πανί. Νομίζουμε εμείς ότι είναι στο πανί. Το φως λοιπόν εκείνο πέφτει πάνω στο πανί που λέμε 3D και μετά ξανατραβιέται πίσω στο πνεύμα. Γι' αυτό λέμε στην πραγματικότητα ότι ύλη και πνεύμα πρέπει να μάθετε σιγά σιγά να τα ενοποιήσετε. Και όταν τα ενοποιήσετε, τότε εκείνη την ώρα θα έρθει όλο αυτό το πράγμα που σας λέω, να δουλέψουν όλα, θα λέγαμε εδώ πέρα τα πράγματα, τα νευρολογικά που έχουμε, όλη η στοιχεία, και έτσι κι εσείς τι να κάνετε, να ξεκινήσετε στη χριστική σας ανάσταση, να φορέσετε το αγκάθινο στεφάνι, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά όλες οι διακλαδώσεις που ενεργοποιούνται μέσα στο κρανίο από το νευρικό σας σύστημα. Βλέπετε λοιπόν κάθε φορά όλα αυτά τα αλληγορικά πράγματα έχουμε να κάνουν με την έννοια το πώς αναβαθμίζεται η λειτουργία του σώματός μας και το όλο το νευρολογικό σύστημα της συνείδησης, όπως έχουμε πει και σε άλλα πράγματα. Γίνομαστε πιο ευαίσθητοι σε άλλα πράγματα που πριν ήμασταν ανέστητοι. Και έτσι μπορούμε και καταλαβαίνουμε από πριν συγκεκριμένα πράγματα λόγω ευαισθησίας. Ο ανέστητος αναγκαστικά θα πρέπει να φτάσει στην, θα λέγαμε, έσχατη των περιπτώσεων, ώστε να γίνει κάτι με πολλή ένταση για να αρχίσει να καταλαβαίνει, γιατί είναι κοφός. Κάθε φορά όμως εμείς όταν φτάσουμε στην κόφωση, τότε φίλοι μου έρχεται η έννοια το να αλλάξουμε ζωή, να αλλάξουμε σάρκωση. Και επειδή τώρα θυμήθηκα που πάει σάρκωση, γιατί στο κουφού την πόρτα λέω όσο θέλεις βρόντα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η κατάσταση που βλέπουμε της μη επιστροφής. Σε μια συγκεκριμένη εσάρκωση λοιπόν υπάρχει αυτό το πράγμα που λέμε μη επιστροφή. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλά είναι τόσο πολύ δύσκολο που εκείνη την ώρα οι περισσότερες ψυχές θέλουν να ζήσουν ξανά μια νέα ευκαιρία αντί να πατήσουν φρένο τελευταία στιγμή, γιατί θέλει λόγω της εντροπίας πάρα πολύ μεγάλη θέληση τελευταία στιγμή να πατάς φρένο και να πας ανάποδα σε μια κατηφόρα. Βλέπετε, οι περισσότεροι θέλουν να κουμπίσουν τον πάτο για να εξυπηδονιστούν πίσω ξανά. Έτσι πολλές φορές βλέπετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα έχουν πάρει μια κατιούσα οδό και οι ίδιοι δεν θέλουν πραγματικά να γυρίσουν προς τα πίσω, γιατί δεν έχει την απαιτούμενη ψυχική θέληση για να κάνουν αυτό το τεράστιο φρένο, θα λέγαμε, και την επαναφορά. Και αφήνονται τελείως να το ζήσουν μέχρι εσχάτης κατάστασης και να περιμένουν την άλλη επανάληψη που θα τους πάει, θα λέγαμε, πιο γρήγορα μεν στην καταστροφή, αλλά και στην επανάληψη μιας νέας εσάρκωσης. Και όσον αφορά τις εσαρκώσεις, με ρωτάνε πολλοί φίλοι πόσες εσαρκώσεις κάνουμε και όλα αυτά τα πράγματα, το πιο φυσιολογικό είναι να καταλάβουμε ότι δεν γεννιόμαστε συνέχεια με την έννοια του μία-μία-μία-μία ή 7-7 που λέγανε παλιά εσαρκώσεις γυναίκα, 7 εσαρκώσεις άντρας, αλλά στην πραγματικότητα σε κάθε εποχή του ηχθεί, του κρυού, τώρα του υδροχώου, πρέπει να γεννηθούμε τουλάχιστον 2 φορές να παίξουμε μια τη θηλυκή ενέργεια και μια την ασθενική ενέργεια. Βλέπετε λοιπόν, ανάμεσα στα 2.000 και χρόνια που κρατάει, εμείς πρέπει να ισορροπήσουμε συγκεκριμένες ενέργειες. Έτσι λοιπόν κάθε ψυχή αναλόγως πόσα πολλά πράγματα έχει διασπαστεί, θα λέγαμε, για να μπορεί να συλλάβει την έννοια των παραλλήλων πραγματικοτήτων, των παραλλήλων εσαρκώσεων, ώστε να αρχίζει να μπαλατζάρει τις ενέργειες του κάθε ζωδιακού, θα λέγαμε, κύκλου μέσα του και να βγει από πάνω, τόσες συνεχόμενες εσαρκώσεις θα κάνει αναλόγως ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά, για να έρθει στα ίσα. Γιατί τι είπαμε, τα πάντα τίνουν στην ισορροπία. Τα πάντα, και πρέπει να το σκεφτόσαστε αυτό για οποιοδήποτε ενέργεια. Να ανεβάσετε την ενόρασή σας και να καταλάβετε, αφού τα πάντα τίνουν στην ισορροπία, ακόμα και αυτό που λέμε κάρμα έχει βγει από τον νόμο της ισορροπίας, της ψυχικής ισορροπίας. Οτιδήποτε ανισορροπία μέσα στη διαδικότητα και το διαχωρισμό έχει επιλέξει ο νους, ο νοητικός, το σύμπαν να φτιάξει, πάντοτε πάει σε μια κατάσταση εντροπίας.
έτσι και εμείς μέσα μας. Οτιδήποτε ανισορροπία ψυχική και αν έχουμε, ενεργειακή, και σιγά σιγά εδώ πέρα το παίζουμε και σαν 3D, για να το ζήσουμε και σαν 3D την ανισορροπία αυτή, το κάρμα αυτό που λέτε δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξισορρόπηση. Γι' αυτό στην πραγματικότητα, να μάθετε τον νόμο της ισορροπίας, τον νόμο της μέση οδού, πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει κάθε φορά εσείς να φτάσετε στα άκρα για να καταλάβετε το μέσο. Κάθε φορά λοιπόν θα φαντάζεστε τον εαυτό σας ότι είστε μια τραμπάλα. Και όταν εσείς δεν ξέρετε και πηγαίνετε στην άκρη της τραμπάλας, την τραμπάλα αυτή που είναι σαν ζυγαριά, λέω, αυτή την τραμπάλα. Όταν πηγαίνετε στην άκρη της τραμπάλας, επειδή συνεχόμενα κάνει αυτό το πράγμα μέσα στη διαδικότητα, η τραμπάλα, η συχνότητα, ο κόσμος των συχνοτήτων, κάθε φορά που είσαι στην άκρη, θα πετάγεστε πάνω, θα σκάτε κάτω, θα πετάγεστε πάνω, θα σκάτε κάτω και θα νιώθετε τεράστια ένταση στις αλλαγές. Όταν όμως εσείς μάθετε και είστε στο κέντρο της τραμπάλας, καθώς αρχίζει κάνει έτσι την τραμπάλα, τότε απλά να λυγίζετε το ένα πόδι, θα λυγίζετε το άλλο. Δεν θα τρώνε τις τούμπες που τρώτε στις άκρες. Αυτή η έννοια έχει να κάνει λοιπόν με αυτό το πράγμα που σας λέω, ότι με την ελάχιστη προσπάθεια θα έχετε το μέγιστο αποτέλεσμα. Και ότι με τη μέγιστη απέξω, θα λέγαμε, επιρροή για σας, θα έχει την ελάχιστη κίνηση. Δεν θα σας αντιδράει, δεν θα αντιδράτε ανεξαρτήτως τα γεγονότα απέξω, δεν θα αντιδράτε μηχανικά. Και έτσι οτιδήποτε με ένταση γίνεται απέξω, δεν χρειάζεται να έχει την ίδια ένταση μέσα σας. Γιατί θα στέκεστε στο κέντρο, θα λυγίσετε λίγο τον απόδι και θα βλέπετε την μπάλα θα ανέβει πάνω ή θα κατέβει κάτω. Αλλά εσείς δεν θα φέρνετε τούμπες. Αυτή η έννοια έχει να κάνει με το ευζήν, αυτή έχει να κάνει μέσα μας με την ισορροπία, αυτή η έννοια έχει να κάνει με την ψυχική μας εξέλιξη και τα ψυχικά μας μαθήματα. Όταν δεν ξέρουμε λοιπόν εμείς σαν άνθρωποι να έχουμε εκπαιδευτεί και φανταζόμαστε ότι αλλιώς πρέπει να είναι η ζωή μας, τότε εμείς δεν ξέρουμε τι σημαίνει κάρμα, δεν ξέρουμε τι σημαίνει ισορροπία και έτσι λοιπόν η φαντασία μας δεν είναι, βασίζεται πάνω στις πεπιθήσεις, έτσι, της άγνοιας που έχει ο εγκέφαλός μας. Και νομίζουμε ότι ήρθαμε εδώ να κάνουμε μια άλλη ζωή, ένα άλλο πράγμα, τις επιθυμίες μας πραγματικότητα, αλλά έχουμε ξεχάσει πραγματικά το τι συμβαίνει καθώς εμείς εσαρκωνόμαστε. Και έτσι λοιπόν αντιδράμε με την ίδια μας τη ζωή. Αντιδράμε με τον ίδιο τον νόμο. Αντιδράμε με τον ίδιο, θα λέγαμε, το Θεό. Αντιδράμε με όλο το σύμπαν. Αντιδράμε με την νομοτέλεια. Ας σκεφτούμε όμως οι ίδιοι ότι φτιάχνουμε την νομοτέλεια, είναι σαν να αντιδράμε με το Θεό μέσα μας. Γι' αυτό στην πραγματικότητα τι πρέπει να πούμε, ότι αυτό το Πάτερ ημών που λέμε καμιά φορά πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Γι' αυτό που λέμε Πάτερ ημών εν της ουρανής σημαίνει ότι στο δικό σας πατέρα, τον έμπειρο εαυτό, αυτό που τα θυμάται όλα και όχι μόνο αυτό που θυμάται η προσωπικότητα, αυτό το μικρό, πρέπει αυτό το πράγμα λοιπόν να ξεκινήσουμε να το υπηρετούμε. Γιατί αν έχετε ταυτιστεί με το εγώ μόνο της προσωπικότητας, αν έχετε ταυτιστεί με μάσκα, η μάσκα πρέπει να υπηρετεί τον δίτη. Γιατί τη φοράει μόνο για να βλέπει καλύτερα στο βυθό. Έτσι συμβαίνει και σε εμάς. Πρέπει η μάσκα να υπηρετεί τον δίτη. Γιατί την προσωπικότητα τη φτιάξαμε για να μάθουμε καλύτερα και να νιώθουμε και να βλέπουμε καλύτερα το 3D. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλα τα πράγματα χρειάζονται. Εμείς δεν ξέρουμε να τα λειτουργούμε. Δεν υπάρχει λοιπόν με την έννοια το καλό-κακό τυπικά. Και έτσι λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή να βρίσκουμε αυτό που λέμε η θετική, θα λέγαμε, σκέψη. Η θετική σκέψη δεν είναι να λέμε να πάνε όλα καλά. Αυτό είναι τρελό. Θα πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει πάνε όλα καλά για να μην είμαστε τρελοί. Άρα στην πραγματικότητα δεν έχουμε ελπίδα, δεν έχουμε ανάγκη, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε τη θετική σκέψη που λέει ότι οτιδήποτε και να γίνει θα ξέρω πώς να το χρησιμοποιήσω. Και στα μαθήματα που κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα. Επειδή ξέρουμε όλες τις ενέργειες πώς θα τις χρησιμοποιούμε, τότε είναι πραγματική ελευθερία. Να κάνετε ό,τι θέλετε, γιατί ξέρετε ότι θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Ακόμα και από τα μεγαλύτερα λάθη. Από τις πιο μεγάλες δοκιμές. Ξέρετε πώς εσείς να πάρετε πίσω το φως που δώσατε στο πανί που λέτε 3D. Έτσι λοιπόν θα αρχίσετε να είστε οι θύτες της ζωής και όχι τα θύματα της ανακύκλωσης. Οι θύτες του φωτός και όχι η ανακύκλωση του φωτός. Έτσι θα είσαστε ο Θεός επί της γης και όχι θα είστε εσείς το ζώο επί της γης. Αυτό λοιπόν στα μυστήρια τα αρχαία
επειδή στην πραγματικότητα ο άνθρωπος έπεσε σε διάσταση, όπως σας είπα, και αυτό αλληγορικά φαίνεται με την έξοδό του από την ΕΔΕΜ, έφυγε από τη μακαριότητα γιατί μπήκε στον κόσμο της διάστασης, όπως είναι εδώ πέρα το πακέτο, το 3D, της ανακύκλωσης, και έτσι λοιπόν για να τη μάθει, καταλαβαίνετε, ότι θα έπρεπε να βιώσει διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό και έφτιαξε τα όργανα αυτά που λέμε οι φυσικές αισθήσεις, για να μπορεί να συλλάβει τη φυσική πραγματικότητα. Όμως έχετε και τα όργανα του αστρικού σώματός σας, για να τρέφεστε με αστρική τροφή. Και έτσι έχετε και τα όργανα του πνευματικού σας κόσμου, για να τρέφεστε με πνευματική μορφή. Αυτές οι τρεις διαστάσεις, λοιπόν, το πνευματικό, το αστρικό και το φυσικό, υπάρχουν εδώ και τώρα. Και όποιος θέλει μέσα του να αναπτύξει τη συνείδηση στα εσωτερικά του σώματα, πρέπει να μάθει να τρέφεται με αυτά τα πράγματα που σας λέω. Γιατί εσείς βλέπετε, αναλόγως στη συνείδηση που είσαστε, ότι τρέφεστε μόνο με φυσική πραγματικότητα. Όμως πρέπει να τρέφεστε και με αστρική πραγματικότητα, αν θέλετε μέσα σας να γεμίσετε και να έχετε το φορέα σας στον αστρικό πιο συνειδητό. Και πρέπει να τρέφεστε με πνευματική πραγματικότητα, αν θέλετε το πνεύμα σας μέσα να το βιώνετε και να μην είναι αποκομμένο. Και επειδή λοιπόν η φύση, η πραγματικότητα, το illusion που λέμε, έχει πολλές βαθμίδες, είναι καλό να κοιτάμε εις βάθος, να κοιτάμε μέχρι το πνεύμα της μορφής. Μόλις κοιτάτε μέχρι το πνεύμα της μορφής, θα παίρνετε και τις τρεις τροφές. Την πνευματική, την αστρική, την εθερική και τη φυσική, με τις πέντε αισθήσεις. Βλέπετε λοιπόν, δεν νοείται άνθρωπος να λέει θέλω να αναβαθμιστώ χωρίς να μάθει να τρώει, έτσι, από το νέκταρ που τρώγανε την αυροσία, οι μύθεοι. Βλέπετε ότι για να σας μάθουν λοιπόν να τρώετε από αυτά που τρώνε οι θεοί, εδώ είναι. Δεν είναι πουθενά στον Όλυμπο να ψάχνετε ή πουθενά τίποτα μυστήρια ή φυσική τροφή. Εδώ είναι η τροφή. Την ώρα που βλέπετε τον πόλεμο, την ώρα που βλέπετε τον άλλον σας μιλάει, την ώρα που βλέπετε το λάθος, την ώρα που βλέπετε το κακό, την ώρα που βλέπετε το καλό. Πρέπει να το κοιτάτε σε βάθος και να ξεκινήσετε να τρέφεστε με όλα τα επίπεδα. Αλλιώς λοιπόν, αν δεν καταφέρετε να κάνετε αυτό το πράγμα, μην περιμένετε, έτσι, να βιώσετε μέσα σας την ύπαρξη, τα υπαρξιακά σας αυτά σώματα, που τα λέμε σώματα γιατί μέσα από εκεί η συνείδηση τι κάνει, όπως κάνει και στο 3D. Μόνο που εκεί έχει λιγότερους νόμους, παραπάνω ελευθερία, μεγαλύτερη ένωση, παραπάνω κατανόηση. Εδώ στην αποκοπή που έχουμε τη συνείδησή μας, είναι το πιο δύσκολο στην πραγματικότητα. Είναι πιο εμφιαλωμένο. Πάνω λοιπόν, οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, θα δείτε όπως και στα όνειρά σας αυτή που φεύγετε, εκείνη την ώρα, όλοι μας δηλαδή, πώς εκεί γίνονται οι μεγαλύτερες κατανοήσεις. Γι' αυτό και εμείς, επειδή στα όνειρα δουλεύει το αστρικό, τι είπαμε, κάτσε να εφεύρουμε την έννοια του διαλογισμού. Τι δηλαδή, να ακυρώνουμε τη φυσική πραγματικότητα και να μπαίνουμε μέσα στην αστρική μας μορφή, στην αστρική μας ύπαρξη, για να μπορούμε να συλλάβουμε και να έχουμε την ελευθερία που είναι το φυσικό σώμα, δεν την έχουμε. Βλέπετε, από εκεί ξεκίνησε ο διαλογισμός. Όταν όμως κάποιος γεννηθεί στο μέλλον, ή κάποιος έχει ολοκληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνει διαλογισμό, γιατί είναι σε διαλογισμό. Δεν χρειάζεται να κλείνει τα μάτια και να φεύγει από την πραγματικότητα, γιατί έχει πετύχει αυτό το πράγμα να το φέρνει στην ύπαρξη, στην καθημερινότητά του. Και έτσι, αντί να κοιτάει λοιπόν το μπουκάλι, έτσι, και να βλέπουμε όλοι ένα μπουκάλι με τις πέντε αισθήσεις, μπορεί να το κοιτάξει το μπουκάλι, τον εθέρα που υπάρχει, έτσι, τη μνήμη που υπάρχει στο μπουκάλι, γιατί είπαμε ο εθέρας δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκεί που γράφονται όλες οι μνήμες. Ο εθέρας είναι ο πολλαπλασιασμός. Στο εθερικό κομμάτι είναι αυτό που λέτε μνήμη. Γι' αυτό συνεχόμενα στο εθερικό κομμάτι, όταν μάθουμε τι είναι το εθερικό μας σώμα, είναι σαν να λέμε το σώμα της μνήμης μας. Και μετά θα λέγαμε στο αστρικό σώμα, έχουμε τα υπόλοιπα πράγματα που λέτε συγκινήσεις και άλλου είδους πράγματα. Όταν εμείς ξέρουμε λοιπόν και κάνουμε τα πιν, συνδεόμαστε στον εθέρα, τόσο στην πραγματικότητα μπορούμε να δούμε τη μνήμη και την ένωση που υπάρχει σε κάθε μορφή. Γι' αυτό λοιπόν στην πραγματικότητα λένε ότι όλα καταγράφονται στην άβρα σας και όλα καταγράφονται στην άβρα της γης. Αφού είναι όλα καταγεγραμμένα στην άβρα σας και στην άβρα της γης, αυτή η άβρα της γης με τη δική μας η άβρα τι κάνει, ενώνεται, πολλαπλασιάζεται και ξαφνικά όλο αυτό το πλέγμα που λέει το εθέρας της γης γύρω γύρω, βλέπετε ότι έχουμε άμεση σχέση για να μπορούμε να πειράξουμε τα καιρικά φαινόμενα χωρίς να χρειάζεται
να κάνουμε την τεχνολογία, έτσι, των επιστημόνων. Γι' αυτό υπήρχαν παλιά οι δεήσεις και όλα τα υπόλοιπα, για να μπορούν να πειράξουν τα στοιχεία του αέρα. Και έτσι λοιπόν να φτιάχνουν όποτε θέλουν να βρέχει για τα σιτηρά τους και τα δημητριακά τους, και όποτε θέλουν ένα χιλιακάδα να σταματήσει η βροχή. Αρκεί να συντονιζόντουσαν όλο μαζί, το χωριό, η πόλη, οι μάγοι, οι σαμάνοι, για να μπορούν να επιφέρουν άβρα με άβρα, συντονισμό με συντονισμό, γιατί όλα στην πραγματικότητα, σας είπα, ενώνονται. Αλλά πώς, όταν εμείς έχουμε εστιαστεί μόνο στη φυσική πραγματικότητα? Όταν πάει σχολείο το παιδί και του λένε, ξέρεις κάτι, τι είναι, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος, ένα δίποδο που έχει αυτό τις αισθήσεις, που είναι αυτό, που είναι αυτό, που είναι αυτό, και δεν του λένε τίποτα άλλο. Και έτσι ό,τι το μαθαίνουν μετά το παιδί δεν το συνδέει με την ψυχή του. Ενώ αν είχαν πει στο παιδί κατευθείαν ότι υπάρχει μέσα σου αυτό η ψυχή, υπάρχει το αστρικό κομμάτι, υπάρχει το εθερικό κομμάτι και υπάρχει το φυσικό, κάθε τι που το μάθαινε το παιδί θα το πέρναγε μέχρι την ψυχή του. Θα το μάθανε να κοιτάει βαθιά. Βλέπετε, αυτό έφυγε μετά την Ατλάντια εποχή. Και τι είπαμε? Και ξεκινήσαμε λοιπόν και βλέπαμε μόνο τη σκέψη, την λογική. Αφήσαμε τους κύκλους, τη γεωμετρία και αυτά, και φτάσαμε στα μαθηματικά, στις γραμμές, στις γωνίες. Βλέπετε λοιπόν, όταν θέλουμε να κοιτάξουμε και να έχουμε ένα κοφτερό μυαλό στο 3D, γινόμαστε καλοί στα μαθηματικά και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να αφήσουμε να φύγει απ' έξω από το κουτί ο νους μας, να δουλέψει με άλλα πράγματα ανώτερου τύπου, για να μπορούμε να συλλαμβάνουμε την αλήθεια. Όταν εμείς λοιπόν μάθουμε αυτά τα πράγματα, βλέπετε ότι η ζωή του κάθε ανθρώπου μεταλλάσσεται, αλλάζει και ξυπνάνε υπερφυσικές δυνάμεις μέσα. Αυτές που λέμε υπερφυσικές δεν είναι όσα το σούπερμα να πετάτε, είναι υπέρ του φυσικού. Δηλαδή, όπως είναι φυσική πραγματικότητα, το υπέρ της, πάνω οι συχνότητες, πάνω από τη φυσική πραγματικότητα. Όπως υπάρχουν και, θα λέγαμε, συχνότητες κάτω από τη φυσική πραγματικότητα. Βλέπετε λοιπόν μέσα μας, όσο εμείς μαθαίνουμε συγκεκριμένα πράγματα και την επέκτασή μας, στο τέλος θα μάθουμε να είμαστε σαν εκείνοι οι καλύτεροι, θα λέγαμε, διαβάτες των επιπέδων της ύπαρξης. Θα μπορούμε να ανεβαίνουμε στις πυκνότητες, να κατεβαίνουμε στις πυκνότητες, να πηγαίνουμε στην κόλαση, να ανεβαίνουμε στον παράδεισο, έτσι πως απλά σας τα λέω, γιατί μπορούμε. Και έτσι λοιπόν, αφού μπορούμε, θα μπορούμε κάθε φορά να κατεβαίνουμε όπως μέσα μας ανεβοκατεβαίνουμε σε όλους τους ρόλους που έχουμε, από το χειρότερο ρόλο στον καλύτερο. Πάει ο ένας και πολεμάει και σκοτώνει και μετά αγαπάει το παιδί του. Βλέπετε, όλα αυτά τα πράγματα, τα συναισθήματα που είναι εκ διαμέτρου διαφορετικής έντασης και πάνω, θα λέγαμε, στις συχνότητες, διαφορετικές συχνότητες, υπάρχουν μέσα μας. Κοιτάξτε λοιπόν, υπάρχουν μέσα μας για να μάθουμε να τις χρησιμοποιούμε συνειδητά. Γι' αυτό λοιπόν στην αρχή πρέπει να καταλάβουμε κάθε φορά τι μιλάει μέσα μας. Γιατί απ' έξω μπορεί να μοιάζει σεξ με σεξ, φιλί με φιλί. Αλλά το ένα του είναι του Ιούδα και το άλλο μπορεί να είναι του έρωτα. Και το άλλο να είναι της αγάπης και το άλλο να είναι της στοργής. Βλέπετε, το 3D λοιπόν δεν μας δίνει να καταλάβουμε και δεν πρέπει εμείς συνεχόμενα να κρίνουμε τις πράξεις χωρίς να βλέπουμε το βάθος. Γιατί οι πράξεις μοιάζουν. Το βάθος είναι όμως στην πραγματικότητα που διαφέρει. Γιατί ξεκινάει από άλλη αρχή μέσα μας. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό που ήθελα να πω. Θα μιλήσουμε τώρα και θα προχωρήσουμε για τις ερωτήσεις και τα θέματα που έχουμε να βάλουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε στην Κωνσταντίνα που δεν βλέπω, οπότε κάπως έτσι προκύπτει και η αναβλητικότητα. Η αναβλητικότητα, είπαμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μη εστίαση στο ρόλο που έχουμε ταυτιστεί για κάποιο στόχο. Το βλέπετε? Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνετε, κάθε φορά που ένας αναβάλει είναι ότι επειδή κάνει όνειρα με τον ένα, θα λέγαμε, σύνδεσμο μέσα του ρόλο, αλλά στην πραγματικότητα μετά μπαίνει σε άλλο ρόλο και δεν έχουν τα ίδια όνειρα. Οπότε δεν του είναι η προτεραιότητα, ούτε η όρεξη, ούτε οτιδήποτε. Οκ, okay? Το καταλαβαίνετε τι λέμε? Γι' αυτό πρέπει, μέχρι να μάθετε ποιον μιλάει, δεν μπορείτε παρά να αφαιθείτε σε αυτό που σας τραβάει, έτσι, στο μέγιστο. Δεν μπορείτε να ξέρετε κάθε φορά από πού προέρχεται, μέχρι να μάθετε. Γι' αυτό στην πραγματικότητα θα μπερδέψετε τον ενθουσιασμό, τον έρωτα, με την επιθυμία στην αρχή. Με την ορμή στην πραγματικότητα. Και λίγο, γι' αυτό και στα μαθήματα εμείς διαφοροποιούμε και δίνουμε μερικά κλειδιά, για να μπορείτε να ξεχωρίσετε κάθε φορά, λίγο, μέχρι να γίνει η εμπειρία σας
το τι μιλάει μέσα σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η Ζηνοβία. Πώς γίνεται κάποιος να έχει ενοράσεις για το τι θα συμβεί σε άλλους, αλλά όχι για τον εαυτό του? Απλά, εκείνη την ώρα σημαίνει ότι όταν κοιτάει τους άλλους, ξεκινάει και αφήνει τον εαυτό του πιο ελεύθερο από όταν κοιτάει, θα λέγαμε, τον εαυτό του. Σημαίνει ότι κάθε φορά είναι από διαφορετική δόνηση. Όταν κοιτάει τους άλλους, μπαίνει σε ένα ρόλο, σε μια συχνότητα που ίσως είναι πιο ψηλή. Όταν πάει να κοιτάξει τον εαυτό του, ίσως ακόμα έχει κατακρίσει, ιστορίες, έτσι, άλλα πράγματα που μπαίνουν μπροστά και έτσι δεν αφήνει, θα λέγαμε, να έρθει η ενόραση. Με λίγα λόγια, λοιπόν, όταν θέλουμε εμείς να κάνουμε τέτοια πράγματα, πρέπει να μάθουμε να φεύγουμε από τις πεποιθήσεις τις κατώτερες και να έχουμε πιο απελευθερωτικές πεποιθήσεις, για να μιλάει το πνεύμα μέσα μας, για να μιλάει η κβαντική σύνδεση μέσα μας, γιατί όλοι είμαστε συνδεδεμένοι. Όταν εμείς θέλουμε, λοιπόν, να μπούμε στο σώμα μας, το πιο εσωτερικό, στο κέντρο μας, για να συλλάβουμε το κέντρο του άλλου. Άρα, λοιπόν, εκείνη την ώρα που μου λες, όταν κοιτάς τους άλλους, είναι ότι δεν κάνεις την ίδια πρακτική. Φαίνεται ότι κάνεις την ίδια, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνεις την ίδια πρακτική. Δες, παρατήρησε τον εαυτό σου όταν πάει να μπει σε σένα, μήπως έχεις προσδοκίες, μήπως έχεις κατάκριση. Και εκείνη την ώρα, όταν είσαι με τους άλλους, απλά δεν τις βγάζεις. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, και λέει η Ιφηγένεια, πώς είναι ο έρωτας των ψυχών? Ο έρωτας των ψυχών δεν είναι τίποτα άλλο παρά όλα τα υπόλοιπα κομμάτια που λείπουν όταν εμείς ερωτευόμαστε χωρίς να έχουμε φτάσει στο κέντρο, στην ψυχή μας. Βλέπετε, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιος μαγνητισμός εδώ που να μην είναι από τα ανώτερα επίπεδα. Το θέμα είναι ότι η συνείδησή μας, κάθε φορά που μαγνητίζεται, επειδή δεν μπορεί να δει το βάθος, κοιτάει, λοιπόν, την επιφάνεια και πολλές φορές δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο μπορεί κάποιο αυτό που βλέπει στην επιφάνεια, στο 3D, να στην πραγματικότητα να του κάνει. Του φαίνεται περίεργο. Γι' αυτό πολλές φορές λέει, α, ο έρωτας σε κάνει και τρελαίνεσαι. Δεν τρελαίνεσαι καθόλου. Απλά εσύ δεν μπορείς να εξηγείς γιατί κοιτάς επιφανειακά. Και το μάθημα που είναι να πάρεις από το μαγνητισμό που νιώθεις είναι να κοιτάξεις, να μην δεις μόνο την απόλαυση, την ευαισθησία, το γάμο, τις σχέσεις και όλα αυτά τα υπόλοιπα, αλλά να μπορείς να δεις μέσα σου κάποια συγκεκριμένη, έτσι, θέση που είναι πιο βαθιά, που μέσω του άλλου που ερωτεύεσαι έρχεσαι να σε βοηθήσει, μέσω της αντανάκλασης να το βρεις και μέσα σου. Γι' αυτό, για να το κάνεις αυτό, πρέπει ο άλλος να μπει μέσα σου. Και για να μπει μέσα σου και να φέρεις τον άλλο μέσα σου, όπως είπε, όσο αγαπάει τον πλησίον σου, πρέπει στην πραγματικότητα να γίνεις ένα. Και αυτό είναι η αγάπη. Γι' αυτό λέμε αγαπάω σημαίνει γνωρίζω. Γιατί μόλις αγαπείς τον πλησίον σου, είναι απλά σαν μέσα από τον πλησίον να μαθαίνεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό σας είπα, εμείς κοιτάμε το πανί για να δούμε το έργο, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε μες στο φιλμ. Αν μπορούσαμε να μπούμε μες στο φιλμ, εκεί που είναι το πνεύμα, δεν χρειαζόταν το πανί. Για μας, λοιπόν, ναι, μέσω της αγάπης του πλησίον γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Γιατί τίποτα δεν μπορούμε να δούμε απ' έξω, σας είπα, αν δεν είμαστε στη δόνηση. Και επειδή έχουμε πρέπει να περάσουμε τις κολάσεις για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τους κολάσιμους ανθρώπους. Πρέπει να περάσουμε τους παραδείσους μας για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τους παραδεισένιους ανθρώπους. Αν όμως εμείς δεν έχουμε περάσει από αυτά τα δύο, κανέναν θα μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί το μόνο που μας επιτρέπει να καταλάβουμε είναι αυτό που έχουμε γνωρίσει τον εαυτό μας. Βλέπετε, λοιπόν, πόσα σχολεία και επίπεδα έχει, και εμείς με το καλό κακό, επειδή θέλουμε να τα στράβω εξηγήσουμε, επειδή έχουμε μάθει έτσι ή επειδή ακόμα επιστήμονες δεν ξέρουν τι τους γίνεται γιατί κοιτάνε την επιφάνεια και όχι το βάθος. Για φανταστείτε, λοιπόν, τα παιδιά, αντί να τους λένε αυτόν το α, αυτόν το β, αυτόν το γ, και να πρέπει τα παιδιά σώνει και καλά να πούνε ότι αυτόν το α, αυτόν το β, αυτόν το γ, και να τα μάθουν έτσι, φανταστείτε κάθε φορά απλά να τα αφήναμε. Και μόλις πάνε να μιμηθούν τον μπαμπά και τη μαμά, τι κάνουν? Α, βου, γου, δου, ε, ο, ου, να τους δείχναμε το γράμμα. Τότε θα ήταν πιο εύκολο να ενώσουν την πράξη τους και να δούμε πώς φαίνεται η πράξη τους στο χαρτί. Όταν το κάνουμε ανάποδα όμως, το παιδί δεν βγάλει αντίδραση. Και έτσι ανάποδα μαθαίνουν την ανθρωπότητα για να μην θυμάται. Γιατί δεν το έχει ενώσει την ψυχή του. Και έτσι έρχομαι να κάνουμε και σαρκώσεις. Και δεν θυμόμαστε. Γιατί δεν το έχουμε ενώσει με την ψυχή μας. Άρα κάθε φορά η μνήμη, η ανάμνηση και όλα αυτά που λέτε, πρέπει να καταλάβετε πόσο εδώ όταν ερχόμαστε και δεν τα ενώνουμε με την ψυχή μας, τα παίρνουμε εμφανιακά και είμαστε σε κατάσταση λιθάργου κάθε φορά και δεν θυμόμαστε τον εαυτό μας. Όχι άλλες σαρκώσεις,
Ούτε αυτή. Όχι αυτή την εσάρκωση. Ούτε χθες. Ούτε τίποτα. Βλέπετε λοιπόν πώς είναι. Σιγά σιγά που θα ξυπνήσει ο άνθρωπος, θα αλλάξει και η παιδεία. Και θα ξέρουμε λοιπόν πώς επιτραπεί στον κόσμο να έρθει σε πληροφορίες όπως αυτό που σας λέω τώρα και για σας επιτρέπεται. Έτσι, προφανές είναι αυτό το πράγμα, ότι θα ξεκινήσει σιγά σιγά να μεταδίδεται και η συγκεκριμένη γνώση για να μπορούν όλοι να έχουν τη σωστή παιδεία που θα αναβαθμίζει και θα ενώνει την πραγματικότητα με την ψυχή. Και έτσι θα θυμόστε παραπάνω μετά και τη ζωή σας και ίσως και τις ζωές που λέτε περασμένες, τις συνδέσεις σας, πολύ πιο εύκολα από την άγια αμνησία. Υπάρχει σωστή εκπαίδευση για την αναβάθμιση. Οκ. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, λέει η Κωνσταντίνα, πώς μπορεί ο άνθρωπος να φέρει τη φυσική θεραπεία στο σώμα του όταν ασθενεί κάποιο κομμάτι, πότε θεραπείες δουλεύουν, παραδείγματος χάρη αγγελικές βοήθειες, προσευχή κτλ. Έχουμε πει ότι όλα τα εργαλεία δουλεύουν αν είναι στο επίπεδό μας. Στο δικό μου θα λέγαμε το επίπεδο, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε, ή μάλλον θα πιάσουμε το φυσιολογικό επίπεδο. Κάθε φορά όταν ασθενεί ένα όργανο, είναι γιατί αυτό το όργανο συνδέεται, θα λέγαμε, ή εκεί αντανακλάται μέσα, σε αυτό το συγκεκριμένο όργανο, κάποια ενέργεια που μπορεί να ξεκινάει από ένα άλλο όργανο. Μπορεί παραδείγματος χάρη να είναι νοητικό το πρόβλημα και εσένα να το βλέπεις εκεί που στην πραγματικότητα χρειάζεται και δίνεις την προσοχή σου. Αν κάτι δεν δίνεις την προσοχή σου νοητικά, θα περάσει στο συναισθηματικό, και αν δεν δίνεις την προσοχή σου συναισθηματικά, θα περάσει στο φυσικό που είναι και το επίπεδο της εστίασής σου. Οπότε κάθε φορά το πρόβλημα θα πηγαίνει και θα σε τυρανάει εκεί που έχεις την εστίασή σου, μέχρι που στο τέλος θα φτάσει να κρυσταλλοποιηθεί. Το επειδή κρυσταλλώνεται στο πόδι, δεν πάει να πει ότι είναι στο πόδι μόνο το πρόβλημα. Έτσι, οπότε θα λέγαμε είναι πολύπλοκο, γιατί ο εαυτός μας είναι ενιαίος. Εμείς το έχουμε διαχωρίσει και λέμε το πόδι μου, το χέρι μου, για να τα κάνουμε λοιπόν, τα σπάμε για να καταλάβουμε τι γίνεται. Γι' αυτό και στο μέλλον θα βλέπουμε ότι η ολική θεραπεία έρχεται να κάνει από την ψυχή. Άσχετα που εδώ πέρα στο 3D βγαίνει σε κάθε σώμα, θα λέγαμε, αντανακλαστικά. Άρα λοιπόν τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι πάνε και ξεχωρίζουν και λένε αυτό το όργανό μου, ξέρω εγώ, παύλα η μήτρα μου, παύλα η μύτη μου, παύλα το στήθος μου, παύλα το ένα, παύλα το άλλο. Και κοιτάνε ότι έρχεται από εκεί η ασθένεια. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να δείτε τον εαυτό σας ολικά, και μόλις δείτε ολικά τον εαυτό σας, καταφέρετε να δείτε ολικά, και αφού έχετε σε φτάσει σε εκείνο το σημείο να το μπορέσετε να συγχωρέσετε, να συγχωνεύσετε και να ενοποιήσετε τον εαυτό σας ξανά, τότε θα περάσει η ροή. Και όσο περνάει η ροή, τόσο θα φέρνει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα μέσα στα όργανά σας. Επίσης λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά τα δηλητήρια που ζούμε, με όλα αυτά τα πράγματα που τρώμε, με όλα τα μεταλλαγμένα, με την ατμόσφαιρα που είμαστε, με όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε μάθει τον εαυτό μας να ζει ή μας μάθανε να ζούμε, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχετε ένα είδος αποτοξίνωσης. Που η αποτοξίνωση πρέπει να ξεκινάει από το νοητικό σας. Με ποια έννοια? Ότι αν δεν τη φτάνετε στο νοητικό, δεν πρέπει να γίνει τίποτα σαν θεραπεία. Γιατί το νοητικό θα σας προσβάλλει συνεχόμενα με τις τοξίνες, τις σκεπτομορφές, τις αρνητικές των χαμηλών δονήσεων, της αποκοπής. Έτσι, παρόλα αυτά ξεκινήστε από εκεί που ξέρετε καλύτερα και προχωρήστε προς τα μέσα. Εμείς που ξέρουμε τα μέσα, προχωράμε από τα μέσα και πάμε προς τα έξω. Το σημαντικό είναι ότι όσο πηγαίνετε στην αιτία, τόσο πολύ δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά αποτελέσματα. Γιατί μία ρίζα να κόψετε, μπορεί να φύγει ολόκληρο δέντρο. Όσον αφορά, σας είπα, για αγγελικές βοήθειες και τέτοια, είναι αναλόγως το πόσο εσείς τα πιστεύετε και επιτρέπετε στον εαυτό σας να έρθει στη δόνηση της ισορροπίας. Έτσι, κάθε φορά όμως που είναι πιο βαθύ το πρόβλημα, καμία αγγελική βοήθεια δεν σας βοηθήσει, κανένας άγγελος δεν βοηθάει, γιατί οι άγγελοι δεν είναι για να έχουν τα συναισθήματα τα δικά σας και σας βοηθάνε. Έχουμε εξηγήσει τι είναι οι αγγελικές συνειδήσεις, έτσι, είναι μηχανικές. Απλά δουλεύουν μέσα σας και πρέπει εσείς τη συνείδησή σας να τη βάλετε στην αγγελική, παύλα, αθώα, αγαθή συνείδηση. Εντάξει, τα έχετε μορφοποιήσει όλα, γιατί τα κατεβάζετε στο 3D, γιατί μόνο εκεί καταλαβαίνετε.
Γι' αυτό σας είπα όλο τον πρόλογο στην αρχή, για να μάθει τον εαυτό να τον εξυψώσετε, να δουλεύετε στα ανώτερα επίπεδα, να μην χρειάζεται όλα να τα κατεβάζετε σαν μορφή και χάνετε ένα πολύ μεγάλο μέρος της αλήθειας. Λοιπόν, επίσης λέει γιατί κάποιοι εκμεταλλεύονται την αγάπη που τους δείχνουμε στους γονείς μας, για παράδειγμα, ή στα παιδιά μας, γιατί εκμεταλλεύονται το συνέστημα, λέει, με αρνητικό σκοπό, γιατί αυτό είναι το μάθημά τους. Γιατί αν ξέρανε να εκμεταλλευτούν το συνέστημα με θετικό σκοπό, θα το κάνανε. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν σε εκμεταλλεύεται αν δεν συμφωνείς και δεν συνενείς εσύ. Αυτό πρέπει να το θυμάσαι. Κανείς δεν μπορεί να σε εκμεταλλευτεί αν δεν έχεις συμφωνήσει. Γι' αυτό μόλις βλέπουμε όλα τα πράγματα σαν συχνότητες και δονήσεις, ξέρουμε πως όταν ο καθρέφτης πρέπει να χαμογελάσει, κοιτάμε να χαμογελάσουμε εμείς. Έτσι λοιπόν εμείς, αν θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε στους άλλους όλο αυτό το πράγμα και να μπούμε σε μια άλλη πραγματικότητα, που αυτός δεν μας εκμεταλλεύεται, αλλά περνάει το μάθημά του, μπορεί σαν σενάριο να φαίνεται το ίδιο, τι σας είπα, το 3D, το illusion, αλλά μόνο που εσείς δίνετε άλλη ερμηνεία, έχει αλλάξει όλη η πραγματικότητα. Δεν είναι το ίδιο, αλλά σας το κοιτά διαφορετικά. Έχει αλλάξει όλη η πραγματικότητα. Η μικρή διαφορά, η μικρή αλλαγή είναι ολική αλλαγή. Δεν υπάρχει μερική αλλαγή. Όταν συνειδητοποιήσετε αυτά τα πράγματα που κάνουμε και στα μαθήματα, θα δείτε τελικά ότι είναι η δική σας και πραγματικά η δική σας η ευθύνη. Απλά νιώθετε έτσι γιατί δεν ξέρετε να χειριστείτε τον εαυτό σας ακόμα. Και έτσι τα ρίχνετε στους άλλους. Και γιατί άλλοι εκμεταλλεύονται και πληγώνομαι εγώ? Ακριβώς γι' αυτό. Για να πληγώνεσαι εσύ και να δεις μέσα σου πώς εσύ εκμεταλλεύεσαι τα ίδια πράγματα που εκμεταλλεύονται και άλλοι, απλά σε διαφορετικά σενάρια. Η εκμετάλλευση λοιπόν πρέπει να μάθεις, καλό μου κοριτσάκι, είναι πώς αυτό που σε πειράζει να το δεις μέσα σου, να το δεις ότι υπάρχει, πού το κάνεις εσύ, και έτσι λοιπόν να βοηθηθείς από αυτό που γίνεται αντί να αντιδράς και να το παίζεις θύμα. Οκ. Okay. Και τώρα που θα ξεκινήσεις τα μαθήματα, Κωνσταντίνα, θα δεις που θα τα καταλάβεις καλύτερα. Λέει και η Έλντα, όπως πάνω έτσι και κάτω όλα είναι μια αντανάκλαση. Οκ. Okay. Όπως πάνω έτσι και κάτω όλα είναι πολλές αντανακλάσεις. Το θέμα είναι να μπορούμε να κοιτάμε τις αντανακλάσεις, όχι μόνο πάνω και κάτω, γιατί το πάνω και το κάτω σημαίνει μέσα στο βάθος και στην επιφάνεια. Έτσι, άρα πρέπει να κοιτάξουμε στο βάθος τις αντανακλάσεις, όχι μόνο της επιφάνειας. Έτσι, στο βάθος τις αντανακλάσεις. Μόλις μάθουμε όλοι και επικοινωνούμε ψυχή με ψυχή, τότε θα έρθει και η ειρήνη στη φυσική πραγματικότητα. Όσο ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει ψυχή με ψυχή, τόσο θα φαίνεται και μέσα από τα ζώα και μέσα από τους ανθρώπους όλη αυτή η αποκοπή με πολέμους, με θύματα, με θυράματα και όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα που σας έχω ξαναπεί. Και πριν με ρωτήσετε, θα σας πω άλλη μια φορά αυτό που σας λέω τόσο καιρό και περιμένω να το καταλάβετε. Κάθε φορά που βλέπετε αυτό που λένε οι άλλοι γυναικοκτονία, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι καμία σερνική ενέργεια δεν βιάζει καμία θηλυκή ενέργεια. Θέλω εσείς είστε γυναίκες να το καταλάβετε, γιατί τα στραβοκαταλαβαίνετε καμιά φορά. Προσέχτε, αυτό είναι κομπλεξικό. Πάντα δύο ασερνικές ενέργειες τσακώνονται. Δύο θηλυκές ενέργειες αναβάλουν. Δύο ασερνικές ενέργειες τσακώνονται. Δεν υπάρχει αυτό που λέει ασερνική ενέργεια κάνει τη θηλυκή και τη βιάζει. Το επειδή η άλλη είναι απ' έξω γυναίκα, δεν πάει να πει ότι ο άλλος σκότωσε ή βίασε τη θηλυκή ενέργεια. Προσέξτε τα πράγματα να τα καταλάβετε. Μόνο ασενική μας ασενική ενέργεια φτάνουν σε αυτά τα αποτελέσματα που λέγεται μάχη. Αν υπήρχε ασενική ενέργεια και θηλυκή, θα ήταν ολοκλήρωση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μην πέφτετε στο τραύμα που έχετε μέσα σας του θύματος. Προσέξτε, το επειδή απ' έξω τα σώματά σας είναι ασενικά και θηλυκά, δεν πάει να πει ότι η ενέργεια σε ασενικό και θηλυκό μαλώνει. Δεν μαλώνουν ασενικές και θηλυκές ενέργειες. Προσέχτε το καλά, ειδικά οι γυναίκες. Μόνο ασενική και ασενική ενέργεια τσακώνεται. Και επειδή οι γυναίκες αυτόν τον καιρό έχουν την ασενική ενέργεια για να μάθουν και τη βγάζουν, γι' αυτό βλέπετε αυτό που λένε επανάσταση, δεν είναι τίποτα άλλο να έχουν την δική τους ασενική ενέργεια. Θα μου πεις, είχαν τη θηλυκή? Όχι. Γιατί δεν υποστηρίζανε. Δεν είχαν δώσει αξία στη θηλυκή. Γιατί αν είχαν τόση αξία στη θηλυκή, θα μπορούσαν να έχουν μια ειρήνη με την ασενική ενέργεια μέσα τους και έξω.
αλλά στην πραγματικότητα υποβαθμίσαν τη θηλυκή τους ενέργεια και αυτό που ζητάνε ήταν και αυτοί να βγάλουν την ασθενική τους ενέργεια. Αν λοιπόν μάθετε ότι η θηλυκή ενέργεια είναι αγκαλιά, συγχώρεση, υποστήριξη, μια πραγματική μάνα στο παιδί, τότε κάθε άντρα θα τον αγαπάγατε σωστά. Και οι άντρες, αν καταλάβανε ότι η ασθενική ενέργεια είναι προφύλαξη, είναι εκπαίδευση, είναι να μπορείς να ξεκινήσεις έτσι, την ασθενική ενέργεια να την κάνεις έτσι θετικά, τότε θα δείτε στην πραγματικότητα ότι κανείς από τους ανθρώπους στην πραγματικότητα δεν έχει μάθει τα καλά της ασθενικής και τα καλά της θετικής. Μάθαν τα αρνητικά της ασθενικής και τα αρνητικά της θετικής, αφού δουλεύουν στα κατώτερα τμήματα της αποκοπής. Βλέπετε, να μάθετε να ξεχωρίζετε τις ενέργειες, να ξέρετε ο πόλεμος που γίνεται και όχι επειδή φαίνεται στο 3D ή άλλη γυναίκα, α, η ασθενική ενέργεια βίασε τη θηλυκή. Προσέχτε αυτά που σας λέω, είναι όλα τα κόλπα που χρησιμοποιούν συγκεκριμένοι για να σας βγάζουν από την ουσία και να μην μπορέσετε να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει. Για να μπορούν να φέρουν τα μέτρα τους, τον πόνο, τη θυματοποίηση, τη βία και στο τέλος τον εγκλωβισμό μέσα σε νόμους που δεν βοηθάνε την εξέλιξη του είδους. Προσέχετε τα αυτά που σας λέω, παιδιά, γιατί κάπου πρέπει να σας κουρεδέψουν για να μπορούν να φέρουν για το καλό σας όλα αυτά τα πράγματα. Okay? Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Λοιπόν, έχουμε άλλη ερώτηση. Αν δεν έχουμε άλλη ερώτηση, κλείσαμε μια ώρα. Όπως σας είπα, οι φίλοι που θα το δούνε, αν μου κάνουν αίτηση, έτοιμα φιλίας στο καινούριο λογαριασμό. Το link υπάρχει στο κανάλι μου, σε banner. Banner σημαίνει αυτό το πέρα το πράγμα, ξέρω εγώ, το εικονίδιο που το πατάς και σε βγάζει έτσι στο Facebook, για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Έχω βάλει το καινούριο μου προφίλ και μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, θα λέγαμε, φίλους, θα κοινοποιείτε έτσι και θα έχετε το κανάλι στο YouTube να παρακολουθάτε από εκεί εσείς που με χάσατε στο Facebook και δεν μπορείτε να με βρείτε. Είπαμε, όποιος θέλει πραγματικά, βρίσκει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Χάρηκα πάλι που τα ξαναείπαμε. Έτσι, ειρήνη σε όλους.